Καλημέρα. Θα δείτε τον Υπουργό Υγείας κοντά μας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα και υποψήφιο στην Α. Γίνεται εδώ. Εκεί η μάχη του δράμα, λέει κύριε Πλεύρη. Θα δούμε τι θα επικρατήσει εκεί. Πιο ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Πολύ δύσκολη. Εγώ ψηφίζω πάντα χρόνια στην Α και την ξέρω καλά την περιφέρεια. Αυτό που λέτε με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Όλοι αυτό μου λένε. Μόλις εσένα το κάνανε για να δυσκολευτεί να διαλέξει. Θα ακούτε τον κύριο Βίτσα εδώ, υποψήφιο στο δυτικό τομέα. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος είναι υποψήφιο στην περιοχή της Ήλιας. Καλημέρα και σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατρίνη, για το Πασόκ. Στην ιστορική περιοχή. Ιστορική περιοχή. Να τα λέτε, κύριε Παυλόπουλο, να τα λέτε. Κάτω από τα βλάκια. Τον Αβραμόπουλο, εξω. Να αναδεικνύετε την Ηλία, γιατί είμαστε στην πλειοψηφία σήμερα. 2-2. Κάτω από τα βλάκια. Κάτω από τα βλάκια. Ηλία Αλφα Δημήτρη. Ισοπαλία. Δεν τον βάζει απέναντι στον Κατρίνη τον Αβραμόπουλο. Δηλαδή είναι άδικο για τον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλο είναι τεράστια. Όπου κληθεί να δώσει μάχε, δίνει μάχε. Το όπουλο. Βέβαια. Άμα λέγε όπουλο, η κατάληξη αυτή τα λέει όλα. Ο Κατίνης έχει τις δικές του ρίζες εκεί πέρα και είναι πολύ δυνατές. Για πάμε, κύριε Πλεύρη. Είδαμε πριν μία δημοσκόπηση που δείχνει διευρυμένη τη διαφορά και δείχνει και το Πασόκ να πιέζει. Θα μας τα πει και ο κύριος Κατρίνης γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά είδαμε και μία δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να δέχεται ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις αν υπάρξει ήττα. Αυτό καταλάβαμε μέσα από αυτό που είπε. Ναι, εμείς κοιτάξτε, το κάθε κόμμα όταν φτάνουμε πια στις εκλογές πάει με τον στόχο τον οποίο έχει. Εμείς με έναν ξεκάθαρο στόχο έχουμε πει, δεν πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν στήριξε απλή αναλογική. Όλα τα άλλα κόμματα έχουν κυβερνήσει μόνο με ενισχυμένη αναλογική. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε ποτέ με απλή, ούτε το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε ποτέ με απλή. Τη Νέα Δημοκρατία και το 89 προσπάθησαν να την ταλαιπωρήσουν για να κυβερνήσει τρεις εκλογές. Εμείς διαχρονικά πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερές κυβερνήσεις. Άρα, πηγαίνοντας τώρα στις εκλογές, η πρόταση δική μας προς τους πολίτες είναι ότι δυστυχώς έχουμε ένα σύστημα που, άμα δείτε τα κόμματα μεταξύ τους, αυτά που το υποστηρίζουν, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Άρα. Υποτίθεται αυτοί που φέρνουν την απλή αναλογική έχουν μια υποχρέωση συγκλήσεων. Ναι. Είδατε τέτοιες συγκλήσεις πουθενά? Οι συγκλήσεις εγώ που έχω δει είναι. Σου λέει μετά τις εκλογές μπορεί να συμβούν. Ναι, τι μπορεί να συμβεί άρα μετά τις εκλογές? Ναι. Μετά τις εκλογές αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να μπορεί να κάνει μια προγραμματική σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Του κυρίου Ανδρουλάκη που εμείς το λέμε. Ή και με άλλους. Ότι η κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη είναι πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το λέμε στους πολίτες. Να το γνωρίζουν οι πολίτες που θα πάνε να ψηφίσουν. Ότι αυτή τη στιγμή προγραμματικά όπως θέτει το ΠΑΣΟΚ. Όμως σας λένε και κάτι άλλο, κύριε Πλεύρη. Ότι προσπαθείτε να κλέψετε εντός εισαγωγικών τους δεξιόστροφους, τους κεντροδεξιόστροφους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Λέγοντάς τους ότι κοιτάτε που κατήγησαν, έγιναν ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν, αυτό τους λέει. Όχι, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, βρίσκεται κατά την εκτίμησή μας πολύ περισσότερο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει απόσταση και στο κομμάτι που εμείς δεν συζητάμε ότι αν είναι Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, πρωθυπουργός, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και στην προγραμματική σύγκληση. Αυτό το να το λες στους πολίτες. Είναι λογικό να ξέρουν αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι καθαρό, λέτε. Αντίστοιχα, τι λέμε, άρα, εμείς θέλουμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό για να δώσει τον τόνο ο λαός ποιος θέλει να κυβερνήσει και πώς θέλει να κυβερνήσει. Και αυτή είναι η πρόταση η οποία κάνουμε. Μάλιστα. Η πρόταση των άλλων, και αυτό δεν λέμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Η επόμενη πρόταση είναι να υπάρξουν κάποιες προγραμματικές συγκλήσεις μεταξύ των υπολείπων. Και να φτάσουμε σε ένα άρα σημείο. Άρα, εσείς δεν συνεργάζεστε με κανέναν, αυτό μας λέτε. Εμείς λέμε, είπαμε το εξής, προσέξτε. Ο στόχος του κάθε κόμματος τον βάζει σε εκλογές. Προφανέστατα, ναι. Το ποσό και το ποσοστό που θα δώσουν οι πολίτες μετά τα κόμματα θα πρέπει να το σεβαστούμε και να το αξιολογήσουμε. Η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, τι σας δείχνει εσάς, γιατί είπε ότι θα έχει επιπτώσεις. Αν χάσει μέχρι μονάδα, θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Εμείς διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχασε εκλογές και αυτομάτως δεν πήγε να γυρίσει και να γυρίσει. Το ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι παρουσιάζεται ως ένα κόμμα το οποίο θέλει να δείχνει ότι έχει μεγαλύτερες βάσεις στην κοινωνία και δημοκρατικές βάσεις, έχει τον ίδιο αρχηγό και σεβαστό. Η επιλογή του είναι 15 χρόνια πλέον. Χάσει, νικήσει. Εκεί συνεδριάζονται όργανα, σου λέει, είναι θέμα οργάνων. Εμείς έχουμε μια αρχή που λέμε ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος χάνει, αυτομάτως πάει και δημιουργεί διαδικασίες. Το έχει πει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και μια συνολική αναγέννηση της παράταξης που το ακολουθούμε διαχρονικά. Διαχρονικά έχει ακολουθηθεί αυτό ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε. Τι λέτε, κύριε Βίτσα? Θα έχουμε άλλη ερώτηση ή εδώ? Αυτή είναι και τελειώσει. Άπειρες ερωτήσεις. Λοιπόν,
Κοιτάξτε να δείτε, όσο αφορά αυτό που είπε ο Αλέξο Τσίπρας, είναι όπως καταλαβαίνετε λογικό μεν, όσο αφορά κατά τη γνώμη μου το κόμμα. Δηλαδή το ίδιο το κόμμα θα έχει επιπτώσει. Το κόμμα θα αποφασίσει. Όχι. Θα, λέω το κόμμα θα έχει επιπτώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν κάνει μια ήττα, έχει επιπτώσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει. Για τον αρχηγό όμως, ο αρχηγός που λέω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή ζήτημα να συζητιέται η ηγεσία του Τσίπρα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα είναι και για άλλα χρόνια επικεφαλής. Ό,τι και να γίνει δηλαδή. Όχι μόνο μέχρι το συνέδριο. Αυτό πιστεύω. Εντάξει, αυτό καλά, προφανώς, λέω. Λέτε, ναι. Και δεν δείχνει, ας πούμε, ξέρω το timing που είναι, το λέει αυτό. Είμαι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος και στο συνέδριο μέσω διατύπωσα διαφορετική πρόταση από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο. Η χρονική στιγμή που το λέει αυτό ο κύριος Τσίπρας, 4 μέρες πριν από τις κάλπες, περιγράφηκε ένα κλίμα. Όχι. Όχι, όχι, το αντίθετο. Δηλαδή παραμένει ο στόχος μας είναι να πάρουμε την πρώτη θέση και να δημιουργήσουμε μαζί και πρώτα και κυρία με το Κινάλ Πασόκ κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό είναι το πρώτο νούμερο που θέλουμε. Νούμερο 2 υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βίτσα. Αυτός είναι ο στόχος. Σύμφωνοι. Δεύτερος υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ που να λέει ρε παιδί μου αν αποτύχει ο Τσίπρας. Υπάρχει μια περίπτωση που αποτύχει κιόλας. Δεν αποκλείεται για να συμβεί και αυτό. Δεν υπάρχει άλλος που να διεκδικεί ηγεσία, να είναι ο Δελφίνος όπως λέγαμε με παλιούς όρους. Δεν το βλέπω. Καταρχήν, θα τα έλεγα επιφανή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και όλοι είναι μια ομάδα, λέτε αυτή. Πόσο λένε, πολύ μεγαλύτερη από τον Αλέξη. Σε ηλικία, δηλαδή είναι κοντά στη δική μου. Ναι. Οπότε φαίνεται, λέτε είναι σε άλλη μικρότερη, αλλά είναι άρα σε άλλο εκεί, κλίμα. Οπότε δεν θα τους πεις και νέα σελίδα. Αλλά νομίζω, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όπως και να το κάνεις, είναι μια κατάσταση, δεν θέλω να πάω σε άλλα κόμματα. Αλλά όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έπιανε το 3-3,5% 4% αυτό με τον ζόρι. Το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αυτοβολία. Υπήρξε και μια έντονη, αν θυμάστε, κόντρα τότε με τον Αλέκο τον Αλαβάνο. Ναι. Την πέρασε αυρόχης ποσή. Άρα, και έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο προβληματισμός ο δικός μας τώρα είναι τι γίνεται την Κυριακή. Δεν είναι... Τι θα γίνει. Για πάμε στον κύριο Κατρίνη να μας απαντήσει και σε αυτό. Υπήρχε και μια άλλη ερώτηση όμως. Για τις δημοσκοπήσεις είχαμε πει ότι δείχνουν διευρυμένη τη διαφορά τις τελευταίες μέρες ειδικά. Κάνα τώρα 5 μέρες πριν. Και μάλιστα σε αυτή σας πέρασε ο κύριος Κουτσούμπας στη δημοφιλία από ό,τι είδα. Ναι, εμένα. Τον κύριο... Ναι, και το κατάλαβα. Όχι εσάς. Όχι εσάς προσωπικά, όχι. Αλλά θέλω να πω είχαμε και αναρροπές και εσωτερικές. Σας ευνοούν οι δημοσκοπήσεις, θα ανατραπούν οι δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα ανατραπούν και θα είναι και φανερό. Και δεν το συνδέω με την Τουρκία, γιατί άλλες εταιρείες κάνανε στην Τουρκία. Αλλά περίμενα ότι στην Ελλάδα μετά το αποτέλεσμα στην της Τουρκία... Στην Τουρκία έχασε το ετερόκλητο σχήμα, κύριε Βίτσα. Ναι. Λέω στην Τουρκία ότι... αυτό που έχασε ήταν αυτό που εμφανίστηκε... Κάτι προσπάθησε να με μπερδέψεις. Όχι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, στην Τουρκία όλοι βάζανε και οι δυτικοί προπάντων και το στοίχημα ότι θα βγει πρώτος ο Κιλιτσάρογλου, αυτό το ετερόκλητο σχήμα που λέτε, και βγήκε στην ουσία από την πρώτη Κυριακή, γιατί 49,3 δεν αλλάζει στο ποιος θα είναι πρώτος. Και δηλαδή λέω εγώ τώρα. Έτσι, βγήκε ο Ερντογάν. Και βεβαίως οι εταιρείες είναι διαφορετικές. Επειδή φαίνεται ότι αυτό το προοδευτικό σχήμα που ονειρεύεστε δεν βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι προφανές ότι βάζει τέτοιους όρους που δεν μπορείτε να τους αποδεχτείτε. Μήπως όλο αυτό σας κάνει ζημιά? Δηλαδή μήπως η στρατηγική να επενδύσετε μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, μεγάλο κομμάτι της προεκλογικής καμπάνιας στο να περιγράψετε κάτι το οποίο δεν φαίνεται να βγαίνει, σας κάνει ζημιά τελικά? Κοιτάξτε, μερικές φορές το τι λέμε εμείς καθορίζεται και από την ερώτηση. Δηλαδή, αφού η ερώτηση είναι πόσο κοστολογείται το πρόγραμμά σας, η απάντηση θα πρέπει να είναι τόσο, όχι, δεν σας λέω κτλ. Ναι. Έτσι βγήκε το 5,5. Το ίδιο αφορά και τις συμμαχίες, τις μετεκλογικές. Ναι. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι τώρα η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη δημιουργεί και μια νέα δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μια δυνατότητα είναι να πει πάμε σε εκλογές 21 του μήνα, βγαίνουμε πρώτοι, προσπαθούμε να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση, που σημαίνει ότι όποιος δεν θέλει να συμμετάσχει, για όποιο λόγο, προπάντων για το λόγο το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, λες και δεν μπορεί το μικρότερο κόμμα να ρίξει την κυβέρνηση, αν κάτι δεν του αρέσει, στην πορεία. Στην πορεία.
Άρα δεν τα αναλαμβάνει και την ευθύνη όποιος το πει. Ναι, αλλά σου δίνει και μια άλλη δυνατότητα. Δηλαδή θα πας στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν, ναι, δεύτερες εκλογές, και θα έχεις δύο. Θα προτείνεις το βασικό σου πρόταγμα, θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Ή αυτό το επόμενο πρόγραμμα θα είναι αυτοδυναμία. Νομίζω ότι είναι λογικό, δεν είναι. Σε πέντε μέρες από τώρα έχουμε τις εκλογές και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Και το λέω αυτό γιατί από τη μία βλέπουμε την κυβέρνηση να προσπαθεί να δημιουργήσει αντισυσπηρώσεις. Δηλαδή, αντί μια κυβέρνηση να μιλάει θετικά για το έργο της, τι λέει στο ελληνικό λαό? Ότι ψηφίστε εμένα, γιατί ό,τι άλλο ψηφίστε θα βγει φερρυπίν ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Προσέξτε. Μιλάει για τις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, αλλά δεν βλέπει τη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε μόλις χθες και λέει ότι μόλις το 10%, μια και είναι ο κύριος Πλεύρης παρών, των πολιτών είναι ικανοποιημένοι από την πολιτική στην υγεία. Μόλις το 9%, γιατί εγώ πολιτεύομαι σε αγροτικό νομό, είναι ικανοποιημένοι από την πολιτική στον αγροτικό τομέα. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να δει τα πεπραγμένα της, να δει την πραγματική δημοσκόπηση που ο κόσμος πλέον διαφωνεί με την πολιτική της και εκεί έρχεται το Πασό και λέει ότι ναι, υπάρχει δυνατότητα για άλλη πολιτική την επόμενη μέρα. Πώς? Μέσα από σχήματα συνεργασίας. Γιατί? Γιατί τα αυτοδύναμα σχήματα κρύθηκαν και εξαντλήθηκαν. Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και τι λέει? Ή εγώ θα είμαι πρωθυπουργός στη χώρα, ή θα κάνουμε εκλογές μέχρι εγώ να πετύχω το στόχο της αυτοδυναμίας. Προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο. Λέει, παιδιά, εγώ πιστεύω σε αυτό. Προσέξτε λίγο. Αυτό θα το δούμε την Κυριακή, κύριε Παυλόπουλε. Θα δούμε, θα κρυθεί και θα αποτιμηθεί. Όμως. Ναι, είναι, αλλά δεν το πρημοδοτείτε. Είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Μία κυβέρνηση. Στην συνεννοησία που παρατηρείται. Ως προς το αν υπάρχει προοπτική συνεργασία ή όχι. Δεν υπάρχει καμία συνεννοησία. Και σας λέει, πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες. Σας. Εμείς... Όταν αυτό αναδεικνύεται ανέφικτο και συγχυσμένο και έολο και θολό, δεν πρημοδοτείτε ουσιαστικά το δίλημα που καταγγέλλετε? Κύριε Παυλόπουλε, εμείς δεν περιμένουμε ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, που αν δείτε τις τελευταίες 20 ημέρες αυτά που έχουν πει έναντι της επόμενης ημέρας και τη σχέση με το Πασόκ. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θέλει να κάνει συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης πριν από 20 ημέρες έλεγε: μιλάμε με το Πασόκ. Προχτές το απέκλεισε. Μπορεί αύριο να αλλάξει κάτι. Όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν μία σύγχυση και μία προσπάθεια του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πολλώσουν το κλίμα. Γιατί? Γιατί βλέπουν χαμηλή συσπήρωση. Τι λέει λοιπόν το Πασόκ κόντρα σε αυτή την πόλωση που προσπαθούν να φτιάξουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ? Λέει ότι εμείς έχουμε προτάσεις. Λέμε ότι την επόμενη μέρα θα γίνει η κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας για τους πολίτες. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε και το 23 ρεκόρ ηλεκτρονικών πληστηριασμών όπως θέλουμε το 22. Mm. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε το 22 την ακρίβεια να συνεχίζει να διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν φαίνεται να συγκινεί το λαό σε χαμηλοσυνταξιούχους να μην μπορούν. Δεν φαίνεται να συγκινεί το κόσμο. Να μην μπορούν. Κοιτάξτε, κύριε, έτσι λένε δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει στις εκλογές. Εγώ χτες είχα μια ομιλία στο Τιτάνια των Ερευνητών. Δεν θέλω να σας πω εγώ. Μιλήστε με τους ανθρώπους που είναι εκεί, γιατί έκανε και ο κύριος Κικίλιας, ο συνυποψήφιος του κύριου Πλεύρη την προηγούμενη μέρα, να σας πούν ποιος είχε πιο πολύ κόσμο και αν στον κόσμο που βλέπετε στις συγκεντρώσεις του Πασόκ, αν αυτό απηχεί με αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά. Θα κάνετε λίγη υπομονή και θα δείτε την κυρία των εκλογών ότι το Πασόκ όχι μόνο επιστρέφει σε ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά το Πασόκ κυρίως παίρνει την ευθύνη να είναι μέρος της λύσης την επόμενη μέρα. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι οι δικές του προτάσεις πρέπει να είναι μέρος της επόμενης κυβερνητικής πρότασης και διακυβέρνησης. Και αυτό είναι μια πρόταση που απευθύνεται σε όλους όσοι πιστεύουν, κύριε Παυλόπουλε, ότι πρέπει. Όχι. Σε όλους όσους πιστεύουν. Χαμογελάει ο κύριος Βίτσας τώρα. Προσέξτε λίγο πώς το λέτε. Ότι δεν πρέπει. Πάλι χαίρομαι που πάτε να του πείτε θα τα βρούμε. Σε όλους όσοι πιστεύουν ότι δεν μπορεί η χώρα να σύρεται διαρκώς σε εκλογές. Μια χώρα. Άρα θα δώσετε λύση, λέτε. Μια χώρα που δεν το λέμε εμείς. Ναι. Το λέει και ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος. Ναι. Αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά είναι σε οριακό σημείο. Με ένα ιδιωτικό χρέος που χρωστούν πάνω από 7 εκατομμύρια συνολικά σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ. Και με μια ακρίβεια η οποία συνεχίζει επίμονα ειδικά στα τρόφιμα. Ειδικά στα τρόφιμα. Η χώρα είναι σε οριακό σημείο. Είμαστε πρώτοι σε ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Παυλόπουλε, έχουμε κρατικό χρέο. Έχουμε κρατικό χρέο. Έχουμε κρατικό χρέο 400 δισεκατομμύρια. Έχουμε εγγυήσει 29 δισεκατομμύρια. Έχουμε δυστυχώ επανάληψη τη δημιουργική λογιστική που είχαμε το 2009. Και για αυτό το θέμα, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου, όπω και για τα εθνικά θέματα που είναι πολύ σοβαρά
Και δεν ξέρω αν υπάρχει κρυφή ατζέντα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μυστικές διαβουλεύσεις. Από την κυβέρνηση. Δεν είναι, ναι, δεν είναι όμως αντικείμενο της προεκλογικής συζήτησης. Δεν μιλάει κανείς. Μιλάει μόνο το Πασόκ. Μιλάει μόνο το Πασόκ και λέει. Όχι, όχι, και το λέω, το σπίτι, γιατί το λέει ο κ. Παυλόπουλος. Να ολοκληρώσω λίγο, σας παρακαλώ. Το λέω γιατί αν πιστεύουμε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται γεωπολιτική, δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα, θα πρέπει να σεβαστούμε το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής και να εξαντληθούν τα περιθώρια να γίνει κυβέρνηση. Και όχι να έχουμε τον αυτοσκοπό τώρα, του κ. Μητσοτάκη, ότι αν δεν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Δεν είναι αυτό το δίλημα των εκλογών. Λοιπόν, μισό λεπτό, επειδή τέθηκαν πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, αυτή η κυβέρνηση θωράκισε τη χώρα. Τη θωράκισε αμυντικά, τη θωράκισε με τεράστιες αμυντικές συμφωνίες και με την Αμερική και με τη Γαλλία. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν συνθήκες απομόνωσης της Τουρκίας. Ήταν η πρώτη φορά που ακόμα και φιλικές χώρες μέσα στην Ευρώπη, τουλάχιστον σε επίπεδο στήριξης, πήγανε με τις ελληνικές θέσεις. Δημιουργήσαμε συνθήκες να είμαστε καλύτεροι σε ισορροπία γεωπολιτικά από την Τουρκία. Παράλληλα, στο μεταναστευτικό, ακολουθήσαμε την πολιτική ότι και σύνορα έχει θάλασσα και φράχτης υπάρχει. Και όταν ο Ερντογάν επιχείρησε την εργαλειοποίηση, ήμασταν εκεί πέρα για να σταματήσουμε αυτό το οποίο πήγαινε να δημιουργήσει με πληθώρα μεταναστών να μπαίνουν στα ελληνικά εδάφη. Στο κομμάτι της οικονομίας, με συγχωρείτε, εμείς δεν βγαίνουμε ούτε να αεροποιήσουμε καταστάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να μην παρουσιάζεται κάτι που δεν υπάρχει. Είμαστε η χώρα και δεν είναι δημιουργική λογιστική. Δημιουργική λογιστική υπήρχε σε κάποια άλλη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε, δημιουργική λογιστική. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτη σε ανάπτυξη. Πρώτη σε ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε χώρος στον οποίο έρχονται επενδύσεις και αυτό, με συγχωρείτε, επιτυγχάνεται με σταθερές κυβερνήσεις. Φανταστείτε στη διαχείριση του κορονοϊού. Τότε πώς έχουμε νοικοκυριά που είναι στο Πήγαμε, διαχειριστήκαμε τρεις κρίσεις. Η μία κρίση ήταν ελληνοτουρκικά με εργαλειοποίηση μεταναστευτικού, που έχουμε τα αποτελέσματα. Η δεύτερη ήταν η πανδημία. Μετά από μια δεκαετή υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που λέει ο κ. Κατρίνης, αν είναι ευχαριστημένη, δεν έγινε χθες. Μα δεν το λέω. 10 χρόνια. Το λένε οι πολίτες, 10 χρόνια και το 19 και το 15 να πηγαίνατε, κύριε Κατρίνη. Αυτή τη δημοσκόπηση δεν τη δέχεστε. Κύριε Κατρίνη, δεν σας διέκοψα καθόλου. Αυτή τη δημοσκόπηση, δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν σας διέκοψα καθόλου, κύριε Κατρίνη. Άμα πάμε και το 13-14 που ήσασταν κι εσείς σε οργανισμό του υγείας, δεν ήταν ευχαριστημένοι οι πολίτες. Τώρα μιλάμε για το 23, κύριε Πρόεδρε. 23. Εσείς είστε υπουργός υγείας, όχι εγώ. Εσείς είστε υπουργός υγείας. Θα μιλήσω ή όχι, κύριε Κατρίνη. Να πείτε γι' αυτό. Επειδή έχουμε μία εμφάνιση στο Sky, δεν έχουμε άλλη. Πείτε γι' αυτό. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, αλλά θα πρέπει να απαντήσω, κύριε Κατρίνη. Εγώ λοιπόν έρχομαι για να σα πω, κύριε Κατρίνη. Ένα εθνικό σύστημα υγείας που βγήκε από δεκαετή υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση και από έναν πόλεμο, μια πανδημία. Και έρχεται ο ΠΟΗ και κάνει αξιολόγηση της χώρας ότι διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα από άλλες χώρες με πιο σημαντικά εθνικά συστήματα υγείας. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν καλή εικόνα μετά από έναν πόλεμο? Γιατρός είστε. Όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχτηκε πολύ περισσότερη πίεση από ό,τι είχε, λογικό είναι να το έχουμε αυτή τη στιγμή και ως πρόταγμα για τις αλλαγές που θα κάνουμε. Μάλιστα. Πάμε όμως και σε ένα τελευταίο. Γιατρός πιάνει, κύριε Κατρίνη. Πάμε λοιπόν σε ένα τελευταίο. Φανταστείτε λοιπόν στη διάρκεια της πανδημίας να είχαμε 4 κόμματα να κυβερνούσαν. Αυτό λέμε στους πολίτες. Ο κύριος Βαρουφάκης να έλεγε: εγώ δεν συμφωνώ με το κλείσιμο. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποσύρω τη στήριξη. Αυτή τη στιγμή η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Μάλιστα. Και η σταθερότητα φαίνεται παντού. Ακόμα, και στην περίπτωση της Χιμάρας, βλέπετε Δίτσας, ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και στηρίζει τον ομογενή που κερδίζει το Δήμο. Και ερχόμαστε και είμαστε δίπλα. Ελάτε. Και τα άλλα τα κόμματα τα βλέπω χλιαρά. Θέλουν πια να συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας σε συνδυασμό. Ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει την αλβανική κυβέρνηση δεν έχουμε. Λεπτό, ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ αφήστε δεν έχουμε. Κύριε Βίτσα, ο κύριος Βίτσα. Απλά πράγματα. Σταθερή είναι μια κυβέρνηση όταν απολαμβάνει τη εμπιστοσύνη τη πλειοψηφία του λαού. Και όχι απολαμβάνει τη εμπιστοσύνη του εκλογικού συστήματος. Γι' αυτό και σε αυτό το ζήτημα η αυγή αναλογική είναι το πιο δίκαιο σύστημα. Απλά πάντοτε η δεξιά στην Ελλάδα. Πάντοτε η δεξιά στην Ελλάδα την πολέμαγε. Ναι. Γιατί δεν έχουμε κουλτούρα, να αναπτύξουμε κουλτούρα συνεργασιών. Εμείς κάναμε τις προτάσεις. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, άρα απελθέτω από εμάς το ποτήριον της αυτό.
αυτού του είδους. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται επί προγραμμάτων. Οι συμφωνίες πρέπει να γίνονται επί προγραμμάτων. Η συζήτηση που έχει καταλήξει σε συμφωνία στα προγράμματα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, και πολύ ικανοποιητικό μετά να εμπλέκονται τα πρόσωπα. Για τον απλούστατο λόγο, όπως είναι τα πράγματα, το μικρό κόμμα έχει μια προνομία μεγαλύτερη από όλους τους άλλους, δηλαδή αποσύρει την. Τέλεια και πέφτει η κυβέρνηση. Τρίτο ζήτημα, και θα τελειώσω ακριβώς με αυτό. Ελάτε και κλείστε. Το γεγονός ότι μια κυβέρνηση η οποία θα συντίθεται από διαφορετικά κόμματα, συνεργασία τέλος πάντων, δεν έχει χρόνο κτλ. Και έφερε και ένα παράδειγμα ο κύριος Πλεύρης, είναι αληθές. Δεν είναι κατελάχιστον αληθές. Γιατί υποτίθεται ότι μια σειρά πράγματα έχουν συμφωνηθεί. Τα εσωτερικά. Δεν έχετε συμφωνήσει τίποτα όμως μέχρι τώρα. Δεν έχετε συμφωνήσει. Εγώ, αυτό το κύριε Παυλόπουλε, ξέρετε τι πιστεύω. Επειδή το έχω ζήσει με πολύ σκληρούς όρους. Το έχω δικαίωμα να το. Ναι, με συγχωρείτε, Μιχαλή. Με ποιους σκληρούς όρους το έχω ζήσει αυτό το πράγμα και σας πληροφορώ ότι αν υπάρχει καλή θέληση. Έτσι γίνεται. Και γιατρός. Τα μπήκε ο γιατρός. Λοιπόν, γιατρέλατε. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις κρύφηκαν. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις κρύφηκαν. Γιατρός. Κύριε Παυλόπουλε. Ποιο είναι ο επαγγελματία, κύριε Οδοντίατρο. Οδοντίατρο. Ασχολούμαι με τι κουφάλε παντό. Λοιπόν, αυτοδύναμες κυβερνήσεις κρύφηκαν. Αυτό το είχε πει ο Στέφανος ο Μανίκας, ο έμνηστος. Λοιπόν, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις κρύφηκαν για την αποτελεσματικότητα στην υγεία, παρόντος του κύριου Πλεύρη, στην παιδεία, στα εργασιακά, στην ακρίβεια, στα κόκκινα δάνεια, δυστυχώς στην ασφάλεια των πολιτών με το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κόσμος έχει την ευκαιρία την Κυριακή να δώσει ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει την επόμενη μέρα να επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα που θεωρούμε ότι θα είναι. Είστε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά ή στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε πιο κοντά στους πολίτες που θα έρθουν την Κυριακή να ψηφίσουν και θα φανούμε. Αυτά λέτε και θα φανεί την Κυριακή. Ποιοι επιστρέφουν. Ποιοι επιστρέφουν και ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν απώλειες την Κυριακή το βράδυ. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο τον κύριο Πλεύρη. Αλφα Αθηνών έχουμε Πλεύρη, ψηφίζουμε Πλεύρη. Στον Δυτικό ψηφίζουμε τον κύριο Βίτσα και στην Ηλία, αν είσαι εκεί τυχερό, ψηφίζεις τον κύριο Κατρίνη. Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ κατά. ΣΥΡΙΖΑ να θέλει και όνομα. Ψηφίζεις και πάλι στα το Βάλιντον. Μα είμαστε μια χαρά. Ο οποίο, όπω δείτε, ο κύριο Βίτσα ασχολείται με τι κουφάλε στην Ηλία. Ναι, ναι, ναι. Με τον κύριο Κάλλη το καλοκαίρι. Ο Κατρίνη έδωσε την ατάκα των εκλογών. Τελείωσε. Ασχολείται και με τι κουφάλε μεταξύ των άλλων. Καλημέρα, κύριε. Καλή επιτυχία.